Ο Θάνος ο Μικρούτσικος που έδωσε μια μεγάλη μάχη, έναν αγώνα να κρατηθεί στη ζωή, δεν είναι πια κοντά μας τον τελευταίο ένα χρόνο, παρά το γεγονός ότι το έργο που άφησε πίσω του δεν μας αφήνει να τον ξεχάσουμε. Εσείς τον είχατε γνωρίσει πολύ πιο στενά. Όχι μόνο αυτό, και αυτό το χρόνο και τα επόμενα χρόνια ο Θάνος θα είναι παρόν. Θα είναι παρόν με το έργο του, θα είναι παρόν με αυτά που έλεγε, με αυτά που άφησε ως τεράστια παρακαταθήκη στην ελληνική κοινωνία και βεβαίως τον αγώνα που έδωσε, όχι μόνο τον προσωπικό αγώνα για την υγεία του με παλικαριά και θάρρος, αλλά κυρίως στον τομέα του πολιτισμού, στον τομέα των κοινωνικών διεκδικήσεων και το ότι ήταν παρόν μέχρι την τελευταία ώρα του σε όλες τις δράσεις, τις κινητοποιήσεις, τις δραστηριότητες του κινήματος. Κύριε Κουτσούμπα, θα πάμε λίγο στη σχέση του με το ΚΚΕ που πάει πολύ πίσω, ξεκινάει από πολύ πίσω και καταλήγει πάλι στο ΚΚΕ, κύριε Κουτσούμπα. Αλλά θα ήθελα λίγο να μας πείτε εσείς από τις προσωπικές σας στιγμές, τι ήταν αυτό που τον χαρακτήριζε. Είχαμε και εμείς εδώ τη δυνατότητα να τον γνωρίσουμε και εγώ απλά θα έλεγα ότι ήταν ένας άνθρωπος πέραν του καλλιτέχνη, ήταν ένα ανήσυχο πνεύμα που είχε όμως εξέπεπε και μια οικειότητα παράλληλα. Όταν σου μιλούσε και αμέσως δημιουργούσε ένα κλίμα οικείο και φιλικό. Οπωσδήποτε αυτό που χαρακτήριζε τον Θάνο ήταν ότι ήταν εξεγέρτης ο ίδιος. Ναι. Ήταν διεκδικητής του ακατόρθωτου. Έγραψε και τραγούδησε για την επανάσταση, για την ανάσταση του ανθρώπου, αλλά και για τη φιλία, τη συντροφικότητα, τον έρωτα, την αγάπη, τον αγώνα του ανθρώπου μέσα στο διάβα της ζωής του και το όνειρο που τελικά έλεγε ότι μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Αυτό που συνήθιζε να λέει ότι παλεύουμε, ονειρευόμαστε ως την τελευταία μας στιγμή. Και αυτό ο ίδιος το έκανε πράξη. Ναι, κύριε Κουτσούμπα, ισχύει πραγματικά αυτό που λέτε, γιατί ήταν και πολύ μεγάλο το ταλέντο του, γιατί ασχολήθηκε με πολλά και διαφορετικά είδη μουσικής. Τον έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ και ποιος δεν θυμάται τα τραγούδια του που σιγοτραγουδάμε και τα έχουμε συνέχεια έτσι στο μυαλό μας. Το έργο του βέβαια θέλω να σας ρωτήσω. Και προσωπικά, ναι. Και προσωπικά ήταν και αξιολάτρευτος άνθρωπος. Ήταν καλός φίλος, ζεστός άνθρωπος. Άκουγε, ναι. Μιλούσε, έδινε το στίγμα του. Βεβαίως, ο κάθε άνθρωπος έχει και διαφωνίες και διαφορετικές απόψεις. Και έτσι προκύπτουν και γόνιμες συζητήσεις, αλλά... Φυσικά, υπάρχουν οι διαφωνίες οι γόνιμες, αυτές που υπάρχουν ανάμεσα σε φίλους, σε συντρόφους, στις οικογένειες που συζητάνε, λέει ο καθένας τη γνώμη του, όμορφα, γίνεται η διαπάλη, η θεωρητική, η πολιτική, ναι, για τα διάφορα ζητήματα. Ακούγονται διαφορετικές απόψεις, αλλά τελικά καταλήγουμε σε κάποιο κοινό στόχο. Γιατί έχουμε κοινά οράματα, κοινά ιδανικά και κοινούς στόχους. Έχουμε κάτι να υλοποιήσουμε σήμερα, αύριο, στο μέλλον. Άρα αυτό είναι που ενώνει και αυτό είναι που σταματάει τη διαφωνία και την κάνει όχι υποφερτή, αλλά την κάνει απαραίτητη. Έτσι ώστε να πας και ένα βήμα μπροστά. Γιατί χωρίς συζήτηση, χωρίς διαπάλη, χωρίς προβληματισμό δεν μπορεί να προχωρήσει ούτε ο αγώνας, ούτε η ίδια η κοινωνία. Ναι. Ένα σημαντικό κομμάτι νομίζω που είναι συνυφασμένο με την πορεία του είναι ότι το έργο του σε συνάρτηση με την εποχή που έζησε και δημιούργησε, δηλαδή αυτά τα μεταπολιτευτικά χρόνια, διότι η ενασχόλησή του ήταν και να μελοποιήσει ποιητές, ακόμη και στο κομμάτι, είχε και πολιτική δράση ο Θάνος ο Μικρούτσικος, υπήρξε και υπουργός πολιτισμού. Θα ήθελα λίγο να σταθούμε και να ολοκληρώσουμε με αυτό. Ναι, ναι. Το χαρακτηριστικό του ήταν ότι από το τρίτο φεστιβάλ το 1977, τότε που είχαν κυκλοφορήσει ιδιαίτερα από το 1975 μέχρι το 1977 πάρα πολλοί δίσκοι, πάρα πολλά τραγούδια του και τα παρουσίαζε στο φεστιβάλ, ήταν στην οργανωτική του επιτροπή στο φεστιβάλ της ΚΝΕ,
αυτό συνέχισε, η μουσική του ήταν σε όλα τα φεστιβάλ, ακόμα και κάποια χρόνια που δεν ήταν με τη φυσική του παρουσία, και φυσικά όλα τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι έκλεισε αυτή τη διαδρομή 3 μήνες πριν φύγει από τη ζωή, με μια μεγάλη συναυλία για το πολιτικό τραγούδι που έκανε στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Αυτή ήταν και η τελευταία του συναυλία. Και βεβαίως δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τη μεγάλη συμβολή του που είχε στα επιστημονικά συνέδρια και για τον Γιάννη Ρίτσο, που τον είχε και ως δάσκαλο, τον δίδαξε, και τον Μπρέχτ και τον Ναζίμ Χικμέτ. Είναι μεγάλη η διαδρομή του, κύριε Κουτσούπα. Ο Θάνος είχε και μια διεθνή διάσταση το έργο του. Δεν ήταν απλά ένας από τους κορυφαίους, τους λίγους κορυφαίους δημιουργούς και συνθέτες στη χώρα μας. Ήταν και με διεθνή αναγνώριση και είναι. Κύριε Κουτσούπα, θα σας ευχαριστήσω πολύ, όχι γιατί θέλω να διακόψουμε την συζήτησή μας, απλά καταλαβαίνετε με πιέζει ο τηλεοπτικός χρόνος. Πραγματικά χάρηκα πολύ που σήμερα μας έχετε και αυτή η αφορμή να τα πούμε. Καλή δύναμη, καλή δύναμη, υγεία, καλή χρονιά να έχουμε. Καλή χρονιά, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.